Στο ίδιο σπίτι που βρέθηκε νεκρή την Πέμπτη η 55χρονη γυναίκα στην Πάτρα, η οποία πιθανόν είναι θύμα δολοφονίας, είχε βρεθεί σοβαρά τραυματισμένη από χτυπήματα από γροθιές και ρόπαλο στο κεφάλι η 53χρονη αδερφή της πριν από 7 χρόνια. Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα, η 53χρονη είχε χάσει τη ζωή της στις 27 Ιουλίου του 2016 από τα χτυπήματα και βρέθηκε νεκρή στο ίδιο σπίτι αλλά σε άλλο όροφο. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν ότι πιθανότατα και η 55χρονη είναι θύμα δολοφονίας. Το κουβάρι εκείνης της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις 19 Ιουλίου, όταν ο γιος της 53χρονης κάλεσε ασθενοφόρο γιατί ισχυρίστηκε ότι τη βρήκε τραυματισμένη. Ωστόσο, ο 28χρονος γιος της συνελήφθη και φυλακίστηκε για το θάνατο της μητέρας του. Ο ίδιος αρνείται επανειλημμένα ότι είχε οποιαδήποτε ευθύνη. Τελικά, λόγω της μετατροπής του κατηγορητηρίου που αντιμετώπιζε, είχε αποφυλακιστεί και σήμερα είναι ελεύθερος.